Και πάμε στην επόμενη συνταγή. Είναι πραγματικά μια πολύ αγαπημένη συνταγή, παραδοσιακή συνταγή που φτιάχνουμε στη Σάμο και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Αλλά εμείς στη Σάμο βάζουμε και ταχίνι σε αυτό το χυλό που λέγεται σταρόζυμο ή σταρόζουμο. Είναι το κλασικό, τυπικό φαγητό. Παρότι είναι μια γλυκιά συνταγή, εμείς το αντιμετωπίζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή σαν φαγητό. Φαγητό. Επειδή δεν έχει λάδι καθόλου, έχει σιτάρι, έχει ταχίνι, αρκετούς ξηρούς καρπούς και πραγματικά είναι superfood ακριβώς, το περιμένουμε πώς και πώς. Παραδοσιακά, αυτό το γλύκισμα, παρότι το αντιμετωπίζουμε σαν φαγητό, προσφέρεται, το προσφέρουν στη Σάμο μετά τα μνημόσυνα. Σαν κόλυβα. Το κόλυβο είναι άλλο. Okay. Σαν προσφορά στους ανθρώπους που θα έρθουν καλεσμένοι στο μνημόσυνο. Τι ωραίο. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και πραγματικά σημειώστε αυτή τη συνταγή. Είναι υπερθρεπτική και πάρα πολύ νόστιμη. Σταρόζουμο. Υλικά για 8 με 10 άτομα. Για το σταρόζουμο, 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 100 γραμμάρια σιτάρι μουλιασμένο, 1250 ml νερό από το βράσιμο του σιταριού, 200 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 4 κουταλιές της σούπας σταφίδες ξανθές, 200 γραμμάρια ταχίνι, 150 ml νερό, 150 γραμμάρια καρύδι και αμύγδαλο λευκό καβουρδισμένα. Για το πασπάλι, 100 γραμμάρια καρύδια, 100 γραμμάρια αμύγδαλα λευκά καβουρδισμένα, μισό κουταλάκι του γλυκού κίμινο τριμμένο, ξύσμα από μισό πορτοκάλι και 3 κουταλιές της σούπας σουσάμι καβουρδισμένο. Το σιτάρι, αυτό το θεϊκό σίτηρο που πραγματικά ξεκινούν πόσες Παρασκευές και πόσα πράγματα από αυτόν εδώ τον κόκο, από αυτό εδώ το σπόρο, θα το πάρετε, θα το πλύνετε πολύ καλά και θα το μουλιάσετε από βραδύς για 12 ώρες σε μπόλικο νερό. Okay. Την επόμενη μέρα θα το πλύνετε καλά, θα το βάλετε σε μια κατσαρόλα και θα το βράσετε μαζί με λίγο αλάτι και 2-3 δαφνόφυλλα. Υπολογίστε, είναι και αναλόγως το σιτάρι, περίπου 35 με 40 λεπτά. Θα το σουρώσετε και θα κρατήσετε την αναλογία που σας δίνω την κάρτα των υλικών, το νερό λοιπόν, αυτό το αρωματικό νερό, για να κάνουμε το χυλό. Λοιπόν, έχω εδώ το νερό που βράσαμε, το σιτάρι. Επίσης, σημαντικό, το αλεύρι το βλέπετε λίγο κίτρινο. Δεν είναι κίτρινο αλεύρι, είναι αλεύρι κανονικό για όλες τις χρήσεις, το οποίο το έχω φουρνίσει στους 160-170 βαθμούς Κελσίου για 20-25 λεπτά. Ποιο είναι το μυστικό σε αυτή τη συνταγή? Φουρνίζουμε το αλεύρι για να δώσει ακόμα πιο πλούσια αρώματα και πιο πλούσια γεύση και επίσης να μην μυρίζει αυτό που λέμε πολύ απλά και κοινά, αλευρίλα ο χυλός. Okay. Σωστά. Λοιπόν, μέσα στο ζωμό θα κοσκινήσω το αλεύρι. Άρα θέλει πολύ χρόνο για να γίνει, 12 ώρες πριν, άλλες τόσες μετά. Θέλει. Βέβαια, όταν τα έχεις ετοιμάσει όλα αυτά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Τα 12 ώρες που είπες πριν, σε θερμοκρασία δωματίου, σε... Τι εννοείς, πού το... Πού το αφήνεις. Το αφήνεις, ναι, σε θερμοκρασία δωματίου. Σκεπασμένο. Σκεπασμένο, με ένα πιάτο. Έχω δει που σκεπάζουν το ψωμί. Ναι, ναι, λέω πως είναι κάτι το αντίστοιχο. Ακριβώς. Λοιπόν, θα προσθέσουμε μέσα το σιτάρι, θα προσθέσουμε μέσα τη ζάχαρη. Κανονική είναι ή μαύρη? Αυτή είναι καστανή. Μπορούμε να βάλουμε και μαύρη. Ναι. Θα προσθέσουμε μέσα και τις σταφίδες, τις οποίες καλό είναι αν θέλετε να τις έχετε μουλιάσει και αυτές και από βραδύς. Και εδώ τώρα θέλουμε καλό ανακάτεμα, περίπου για 5-10 λεπτά να δέσει καλά, παρότι έχει δέσει, αλλά στην ουσία για να ενοποιηθούν τα υλικά, να λιώσει η ζάχαρη. Mm-hmm. Λοιπόν, το βάζω εδώ σε χαμηλή φωτιά και με τη βοήθεια μιας κουτάλας ανακατεύω συνεχώς. Και πάμε τώρα στα επαγγελματικά. Τα δικά σου επαγγελματικά. Ωραία, τα δικά μου. Έχετε τελειώσει με τα σύρματα? Τελειώσαμε. Τώρα τι κάνουμε? Τώρα είμαστε στην αναμονή. Έχουμε κάποιες προτάσεις. Περιμένουμε να γίνουν κάποια ραντεβού. Θα δείξει. Θα δείξει, Έτσι κι αλλιώς έχουν παγώσει πολλά πράγματα. Δεύτερη σεζόν δεν θα πάνε τα σύρματα? Όχι, όχι. Α, όχι, Ήταν έτσι, το λέγανε, αλλά τελικά δεν. Είχε ακουστεί ότι θα γίνει, αλλά τελικά δεν έγινε. Ήταν πάρα πολύ ωραία σειρά, πρωτότυπη. Ο Χάρης Μαζαράκης έκανε εξαιρετική δουλειά. Ειλικρινά εύχομαι να ξανασυνεργαστώ μαζί του. Ήταν υπέροχος άνθρωπος, χαρακτήρας. Αφήνει τους ηθοποιούς να παίξουν αυτό που νιώθουν και όχι να τους βάλει σε καλούπια.
Από ό,τι μας έχουν περιγράψει και οι συνάδελφοί σου, η παρέα ήταν εξαιρετική. Ναι, 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 όλα τα παιδιά, όλοι οι συνάδελφοι. Βέβαια, ξέρεις, δεν τυχαίνει να κάνεις με όλους γύρισμα, ώστε να έχεις και επαφή, αλλά με τους περισσότερους που είχα εγώ, ήταν πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Είναι κάποιος ρόλος που θα ήθελες να κάνεις έτσι στο μέλλον, θεατρικός ή τηλεοπτικός? Θεατρικά. Ό,τι θες. Θεατρικά θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω το ημερολόγιο ενός τρελού, mm-hmm. Γκόγκολ. Πιστεύω για μένα θα είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Τώρα τηλεοπτικά, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Ανοιχτός είμαι σε όλες τις προτάσεις, να δοκιμαστώ σε ό,τι μπορώ. Τι ωραία. Λοιπόν, να πω ότι κάνω εδώ που μάλλον θα το αναλάβεις εσύ. Το κατάλαβα, γι' αυτό το κοίταγα έτσι. Ναι, ναι, λέω ας το ας αφήσω. Και λέω ας πάω να κάνω εκεί το άλλο, είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, θα βάλουμε το ταχύνι σε ένα μπολ, θα προσθέσουμε σιγά σιγά το νερό και θα το ανακατέψουμε καλά να αφρατέψει. Τώρα ανεβάζεις λίγο ταχύτητα 3. Προσοχή, μην λερωθείς όμως. Λοιπόν, είναι σημαντικό αυτό το βήμα να αφρατέψουμε το ταχύνι πάρα πάρα πολύ καλά. Φανταστείτε, εμείς στη Σάμο στο σπίτι κάνουμε τεράστια ποσότητα και όλο αυτό το χτυπάμε στον κάδο του μίξερ και μεγάλο επαγγελματικού μίξερ. Γιατί είναι πολύ. Όσο πιο πολύ το χτυπάτε, τόσο πιο αφράτο γίνεται το ταχύνι. Και είναι σημαντικό αυτό το βήμα, όπως και πολύ σημαντικό. Το μοναδικό πράγμα που θέλω να προσέξετε σε αυτή τη συνταγή είναι ότι θα ενσωματώσουμε το ταχύνι στο βασικό χυλό αφού έχουμε βγάλει, το έχουμε κατεβάσει από τη φωτιά. Αν ξεχαστείτε και βάλετε το ταχύνι ενώ βράζει ο χυλός, ένα πράγμα θα συμβεί. Θα κόψει ο χυλός και δεν θα σας αρέσει αυτό καθόλου. Λοιπόν, λίγο νεράκι ακόμα. Mm. Σε κούρασα? Όχι, αλλά να γυμνάσω και το άλλο χέρι. Α, να σου δώσω 2 σύρματα. Καλύτερα. Στα σύρματα. Ναι, ναι, φέρε 2 σύρματα. Σε έβαλα στα σύρματα πάλι. Λοιπόν, έχω εδώ χοντροκομμένο, χοντροσπασμένο, αμύγδαλο, καβουρδισμένο, μαζί με καρύδι, θα τα ανακατέψω σε ένα μπολ. Αυτό είναι το πασπάλι που θα πασπαλίσουμε από πάνω το σταρόζυμο. Και θα βάλω τα υπόλοιπα μέσα στο χυλό. Α, είναι με... Okay. Θα βάλω και καρύδι. Δεν θα το βάλω, είναι μπόλικο. Εδώ θα προσθέσω μέσα και πραγματικά βάλτε το, όσο και σας φαίνεται περίεργο αυτό το μπαχαρικό. Θα βάλετε κίμινο. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, το κίμινο που βάζουμε στα σουτζουκάκια. Θέλει λίγο κίμινο. Είναι μια συνταγή που μας έρχεται από τη Μικρά Ασία. Είναι μια συνταγή η οποία έχει μεγάλη ιστορία. Μια συνταγή την οποία τη σέβομαι πάρα πάρα πολύ, γιατί γίνεται, ξέρεις, πάντα με πολύ αγάπη τη Μεγάλη Παρασκευή. Και παραδοσιακά μαζευόντουσαν όλες τις γειτόνισσες, τα πιο παλιά τα χρόνια στα χωριά, και κάνανε μαζί το σταρόζυμο. Αυτή τη διαδικασία, την πολύ ωραία, το μαγείρεμα. Εγώ θα βάλω μέσα και λίγο ξύσμα πορτοκάλι, είναι δική μου προσθήκη αυτή. Και θα βάλουμε μέσα και μπόλικο σουσάμι, πάλι καβουρδισμένο. Πώς πάμε εδώ με το ταχύνι? Πιστεύω ότι είμαστε εντάξει. Λοιπόν, βάζω και το πορτοκάλι και τώρα παίρνεις αυτό το μείγμα, το ανακατεύεις καλά. Από εδώ τελείωσα. Από εδώ αναλαμβάνω εγώ τώρα. Okay. Ένα καλό ανακάτεμα, θα βάλω λίγο σουσάμι ακόμα, καβουρδισμένο. Και μέσα σε αυτό το πολύ πλούσιο χυλό θα προσθέσω το ταχύνι. Ξαναλέω, έχω κατεβάσει το χυλό από τη φωτιά. Ξέρεις τι έπαθα τώρα, ε? Τι έπαθες? Το πολύ που έκανα, που το βάλα στο 3, ναι. Τα δάχτυλά μου δεν υπακούνε. Ουδιασάν. Ναι. Αλήθεια. Λοιπόν, θα πας διπλό μπολ μέσα στα ρόζιμο και θα γιάνεις. Μάλιστα, τέλεια. Όταν ήσουν μικρός πήγαινες στις εκκλησίες να ψάλεις, να κάνεις όλα αυτά? Όχι, αλλά πήγαινα στους χαιρετισμούς. Πήγαινα. Πήγαινες, ε? Ναι, αμέ. Στον επιτάφιο? Ναι, εννοείται. Εννοείται. Και μάλιστα δεν έχω χάσει ποτέ Ανάσταση. Αλήθεια, ε? Ποτέ. Μήπως Ανάσταση κάνεις στη Σαντορίνη? Τώρα κάνω, ναι. Είδες. Τα τελευταία χρόνια πολλά, ξέρεις εσύ. Τι πας και κάνεις στη Σαντορίνη? Στον πύργο, φαντάζομαι, πας. Βγαίνουμε στον πύργο. Κοίταξε, στον πύργο πάνε οι περισσότεροι. Τουλάχιστον εμείς πηγαίνουμε και αρχιεπισκοπή, πάμε έτσι σε πιο ήσυχες. Δεν θέλουμε και πολλά βαρελότα και πολλά τέτοια πράγματα. Πόσα χρόνια πηγαίνεις? Πολύ κατά σε όλο αυτό. Ναι. Πηγαίνω 9 χρόνια. 9 χρόνια, Πήγα παίζοντας θέατρο, εκεί.
Και μετά μου άρεσε σαν νησί και πήγαινα κάθε σεζόν για δουλειά. Και τώρα θα πας με την οικογένεια. Ναι, ναι. Τι ωραία. Θα φύγουμε. Λοιπόν, μαμά, το πέτυχα το σταρόζυμο φέτος. Έκανα ακριβώς ό,τι μου έχεις μάθει και το πέτυχα. Να το, κοίτα. Σε τσεκάρει. Σίγουρα αυτή τη στιγμή, ναι. Τι ωραίο. Λοιπόν, ένα καλό ανακάτεμα έχει δέσει το σταρόζυμο επίσης για αυτή τη συνταγή που είναι μια παραδοσιακή συνταγή. Την έχω δοκιμάσει να τη φτιάξω με μέλι. Δεν γίνεται. Έχει ζάχαρη μέσα, το ξέρω ότι σε πολλούς δεν αρέσει ζάχαρη, το σέβομαι. Αλλά έχω προσπαθήσει και με άλλες γλυκαντικές ουσίες να το κάνουμε επειδή είμαι πιο υγιεινό. Δεν βγαίνει ωραίο. Αν το κάνετε, αξίζει να το κάνετε έτσι όπως ακριβώς τον έμαθα και έτσι όπως ακριβώς σας τον δείχνω. Σταρόζουμο. Υλικά για 8 με 10 άτομα. Για το σταρόζουμο, 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 100 γραμμάρια σιτάρι μουλιασμένο, 1250 ml νερό από το βράσιμο του σιταριού, 200 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 4 κουταλιές της σούπας σταφίδες ξανθές, 200 γραμμάρια ταχίνι, 150 ml νερό, 150 γραμμάρια καρύδι και αμύγδαλο λευκό καβουρδισμένα. Για το πασπάλι, 100 γραμμάρια καρύδια, 100 γραμμάρια αμύγδαλα λευκά καβουρδισμένα, μισό κουταλάκι του γλυκού κίμινο τριμμένο, ξύσμα από μισό πορτοκάλι και 3 κουταλιές της σούπας σουσάμι καβουρδισμένο. Παραδοσιακά, εγώ βεβαίως δεν έχω τις σκούπες στη Σάμου, τα μπολ που έχουμε στη Σάμου και προσφέραμε. Είναι μεγάλα, μικρά, πώς είναι. Είναι μπολ και έχουν ποδαράκι από κάτω. Και συνήθως είναι, ξέρεις, κάποια είναι σκαλιστά, κάποια έχουν λουλούδια μέσα. Σε τέτοια μπολ εμείς σερβίρουμε το σταρόζυμο. Δεν τα έχω αυτά. Όμως έχω πάρει διάφορα μπολ για να σερβίρουμε το σταρόζυμο και να το προσφέρουμε στη γειτονιά. Εμείς θα το προσφέρουμε εδώ στους συνεργάτες. Συνεργάτες μου, μπράβο, υπέροχο. Λοιπόν, μ' αρέσει γιατί έχεις μείνει με τον μπολ. Ναι, δεν περιμένω, οδηγείς. Λοιπόν. Εσύ θα πασπαλίσεις από πάνω με το πασπάλι, να πάει παντού. Α, είναι τέλειο και όπως το βάλες. Μ' αρέσει, που είναι από τη μια πλευρά. Τέλειο. Α, είδες, έκανες και food styling. Λοιπόν, θα γεμίσουμε όλα τα μπολ. Είναι ένα φαγητό, παρότι το λέω φαγητό, αλλά είναι γλυκό, είναι ένα φαγητό της προσφοράς. Τι ώρα που το σερβίρεις. Λοιπόν, έτσι γύρω-γύρω αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, διάλεξε μπολάκι. Το διάλεξε ήδη. Εγώ από την κατσαρόλα. Μην με παρεξηγήσετε. Είμαι ο Μάγιας, οπότε δικαιούμαι από την κατσαρόλα. Για δοκίμαση. Yeah. Έχεις να φάει κάτι τέτοιο. Όχι. Πω, φίλε. Το κείμενο κάνει τη διαφορά. Το καταλαβαίνεις αυτό το χαρακτηριστικό άρωμα που έχει. Πολύ λίγο, γιατί δεν το έχω εγώ έτσι εύκολα με τις γεύσεις, αλλά είναι υπέροχο. Μπορώ να φάω όλη την κατσαρόλα. Και είναι αυτό, ρε παιδί μου, που έχουν τα φαγητά της παράδοσης, της οικογένειας. Είναι η μνήμη που φέρει. Εγώ τώρα έχω ταξιδέψει πολλά χρόνια πίσω. Έχω πολλές εικόνες από την παιδική μου ηλικία στη Σάμο και από τις γειτόνισσες που φτιάχναν αυτό το χυλό. Είναι ένα φαγητό το οποίο, ξέρεις, έχει λίγο θλίψη μέσα, έχει συνέστημα και αυτός είναι ο λόγος που το κάνουμε και τη μεγάλη την Παρασκευή. Και ήθελα πάρα πολύ να το μοιραστώ μαζί σας και να βρήκα εδώ την ευκαιρία σε αυτή την εκπομπή, να είμαστε γυροί του χρόνου, να το ξαναφτιάξουμε. Η θλίψη, να ξέρεις, κρύβει μέσα μεγάλο, μεγάλο ποσοστό αγάπης. Πάντα. Έτσι. Με πολύ αγάπη, έγινε αυτή η συνταγή, φαίνεται. Πραγματικά. Για το σταρόζουμο, απλώνουμε το αλεύρι σε ένα ταψί και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς Κελσίου για 30 λεπτά. Βάζουμε το μουλιασμένο σιτάρι να βράσει για 40 λεπτά μέσα σε 1,5 λίτρο νερό με 2 φύλλα δάφνης και λίγο αλάτι.
Σουρώνουμε και ζυγίζουμε το βρασμένο νερό να είναι 1250 γραμμάρια. Αν όχι, προσθέτουμε και άλλο νερό. Βάζουμε στην ίδια κατσαρόλα το σιτάρι, το ζυγισμένο νερό, το ψημένο αλεύρι κοσκινισμένο, τη ζάχαρη και τις σταφίδες. Χτυπάμε στο μίξερ το ταχίνι με το νερό να αφρατέψουν για λίγα λεπτά. Βάζουμε την κατσαρόλα σε μέτρια θερμοκρασία και τα αφήνουμε να μαγειρευτούν, ανακατεύοντας συνεχώς με μια ξύλινη κουτάλα μέχρι να δέσει κρέμα. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και αφήνουμε 5 λεπτά να πέσει η θερμοκρασία. Προσθέτουμε το ταχίνι, τους ξηρούς καρπούς και ανακατεύουμε πολύ γρήγορα. Για το πασπάλι, ανακατεύουμε τα υλικά και σερβίρουμε το σταρόζουμο.